Πλαίσιο, ξέρετε. Εμείς το βάζουμε, οι άλλοι το κάνουν. Έχει μπει σε όλη την πορεία αυτή η στρατηγική, η οποία ακολουθήθηκε για να φτάσουμε και στο αυριαν Eurogroup. Δεν είναι μια στρατηγική μέρας ή εβδομάδας, είναι μια στρατηγική η οποία χαράχθηκε από την αρχή. Από την αρχή εννοώ από όταν ζητήσαμε από τον ελληνικό λαό να επιλέξει να διαχειριστούμε εμείς αυτή την περίοδο. Τότε είπαμε ότι εμείς θα κάνουμε όλα όσα χρειάζεται προκειμένου η χώρα να βγει από την Επιτροπή με έναν τρόπο οριστικό και μόνιμο, χωρίς να ανακυκλώνουμε την κρίση. Δηλαδή, συνταγή αντίθετη από τις συνταγές που ακολουθήθηκαν από το 2011, συνταγές δηλαδή οι οποίες ήταν λάθος και οι οποίες ανακύκλωσαν μου, τώρα. Από την Επιτροπή μόνιμα και οριστικά, ακούγεται καλό. Από την άλλη μεριά, ψηφίζουμε μέτρα καθορισμένα για το επόμενο διάστημα μετά τη λύση του προγράμματος και δεν ξέρουμε και τι άλλο θα περιμένουμε. Γιατί... Εντάξει, να δείτε. Πρώτα πρέπει να ξεμπερδέψουμε και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από την Επιτροπή και τα μνημόνια, τα οποία επιβάλλονται εξαιτίας της υπερχρέωσης της χώρας, η οποία δεν ήρθε μόνη της και μαγικά, προφανώς το Σύμφωνο Σταθερότητας προκύπτουν έτσι κι αλλιώς όροι. Έτσι κι αλλιώς θα πρέπει μια οικονομία να προσαρμόζεται όταν θέλει να είναι μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι με ένα χρέος το οποίο είναι στο 180% του ΑΕΠ, σε συνθήκες χωρίς επιτροπή από το Σύμφωνο Σταθερότητας, η εκτίμηση είναι ότι θα απαιτούνταν πρωτογενή πλεονάσματα περίπου 2,6%. Αυτό από μόνο του δεν πρέπει να τον μπερδεύουμε με τα μέτρα αυξημένης επιτροπίας που ισχύουν για τη χώρα μας ή που απαιτούνται για τη χώρα μας, με δεδομένη την υπερχρέωση, δηλαδή το 180% του ΑΕΠ. Αυτό να το ξεμπερδέψουμε λοιπόν και να πούμε ότι αυτά τα μέτρα έχουν να κάνουν αφενός με την έξοδο, δηλαδή με την ελεύθερη πρόσβαση στις αγορές, που αυτό θα σημάνει και το τέλος της Επιτροπής. Άρα τι περιμένουμε, κυρία Γεροβασίλη? Δηλαδή περιμένουμε μια ανακοίνωση, περιμένουμε ένα πράσινο φως και ένα άλλο, κοιτάξτε, και ένα άλλο πάμε με ένα συγκεκριμένο σχέδιο εμείς ή ό,τι καλύτερο πάρουμε? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο περιμένουμε και το οποίο ταιριάζει με το στόχο, γι' αυτό το προανέφερα, ότι αυτό στοχεύουμε ό,τι αντιστοιχεί στο στόχο τον οποίο σας προανέφερα. Αυτό σημαίνει ότι πρώτον πρέπει να βγει το θετικό μήνυμα στις αγορές. Το οποίο στα αλήθεια έχει βγει και πριν το Eurogroup. Σας θυμίζω τις δηλώσεις, θυμίζω την κίνηση στα ομόλογα τις τελευταίες μέρες και πριν από το Eurogroup. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική οικονομία έχει κάνει πραγματικά βήματα. Και αυτό ήταν ένας τεράστιος άθλος σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Αυτό λοιπόν συνέβη. Τι κάναμε ως κυβέρνηση, για να είμαστε συνεπείς με αυτά που σας περιέγραψα, ότι πετύχαμε τα πρωτογενή πλεονάσματα πολύ μεγαλύτερα από αυτά που απαιτούνταν, και αυτό ως μέτρο ασφάλειας και ως μέτρο διαπραγματευτικό. Απ' την άλλη, η ελληνική οικονομία εμφάνισε δείκτες ανάκαμψης και αυτό αναγνωρίζεται όχι στην Ελλάδα, αναγνωρίζεται από εμάς, από τους αντιπάλους. Δεν αναγνωρίζεται, αλλά αναγνωρίζεται από τους Ευρωπαίους. Και διατυπώνεται από όλα τα επίσημα χείλη μεγάλο διάστημα τώρα. Απ' την άλλη πλευρά, υπάρχει ένας ελληνικός λαός ο οποίος είναι κουρασμένος. Είναι κουρασμένος από 7 χρόνια πολιτικών οι οποίες ανακύκλωσαν το πρόβλημα και προφανώς έχουν επιφέρει ισχυρά πλήγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή του κάθε Έλληνα πολίτη, που και αυτό είναι γνωστό, αλλά που όλα αυτά πια πρέπει να αναγνωριστούν. Να δούμε κάτι. Δηλαδή, αυτό στις επίσημες διατυπώσεις, επαναλαμβάνω, στις επίσημες διατυπώσεις, αναγνωρίζεται το τελευταίο διάστημα και μέχρι και σήμερα και χθες με τις τελευταίες δηλώσεις των αξιωματούχων. Μοιάζει... Αυτά είναι παράμετροι του ίδιου θέματος. Μοιάζει να γίνεται κυρίαρχη λέξη η λέξη ανάπτυξη. Δηλαδή, βεβαίως, σε αυτή την πολιτική την οποία την επόμενη μέρα η κυβέρνηση καλείται να υλοποιήσει και να στοχεύσει, η λέξη ανάπτυξη παίζει κυρίαρχο ρόλο. Μάλιστα, συνδέθηκαν τα μέτρα για το χρέος, ο τρόπος που θα εξελιχθούν τα πράγματα, θα γίνουν τα επιτόκια, σε αυτή τη λογική.
αγκαλιάζει το ένα το άλλο. Δηλαδή μοιάζει να γίνονται ένα πράγμα. Βέβαια. Αυτό και στο δικό σας τομέα, σε σχέση με τη λειτουργία του δημοσίου, φυσικά, και για αυτό θα είναι και γέφυρα. Αλλά να καταλάβουμε κάτι. Πάμε λοιπόν ζητώντας αυτό το πράγμα. Και όλοι λένε καλά λόγια όπως λέτε. Όλοι. Όλοι στο εξωτερικό λένε ότι πετύχατε. Το πώς τα πετύχαμε είναι ένα θέμα, βεβαίως. Γιατί λέμε και καταρθώσαμε, πετύχαμε να κάνουμε. Ξέρουμε όμως που το πετύχαμε. Το πετύχαμε με συγκεκριμένα μέτρα τα οποία μέτρα τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Πάρα πολύ σκληρά μέτρα. Πολλά, έτσι. Αυτό είναι σκληρά. Ωραία. Και αυτό έχουμε φροντίσει. Και αισθάνεστε κι εσείς σε ένα λαό μουδιασμένο ότι δεν μπορεί συνεχώς να του ζητάμε. Κοιτάξτε, και άλλο και άλλο και άλλο ώστε να πετύχουμε τα μέτρα. Όχι δηλαδή, να στύψει μια οικονομία δεν η οποία πάει. Δεν μεγενθύνεται. Προφανώς και δεν λύνεται το πρόβλημα. Πού είναι λοιπόν στην κυβέρνησή μας, στους διαπραγματευτές αύριο, και πού είναι. Ότι ακούστε να δείτε, δεν έχουμε άλλη λύση. Θα περιμένετε τις γερμανικές εκλογές, γιατί η Γερμανία έχει τεράστιο θέμα να κάνει βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Το δεν λεπτά θα μείνει, λεφτά θα δώσει τότε όμως, όταν θα ξέρει αν είναι βιώσιμο. Έχετε πλάν B. Έχετε, δηλαδή. Πλάν A έχουμε. Είστε τόσο βέβαιοι ότι θα δώσει αποτέλεσμα, πλάν γιατί είναι αύριο. Να σας πω. Προφανώς, όποια μέτρα και αν συζητήσουμε, σας θυμίζω από τη συμφωνία του περσινού Μαΐου, συζητήσαμε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, τα οποία είναι σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη. Τα μέσο πρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα. Αυτή τη στιγμή είναι η συζήτηση που συζητάμε τα μεσοπρόθεσμα μέτρα, δηλαδή μέτρα τα οποία θα ισχύουν μετά το 18. Έτσι κι αλλιώς δεν συζητάμε για αύριο το πρωί. Βέβαια. Αυτό το οποίο περιμένουμε όμως σήμερα, γι' αυτό θέλουμε μια καθαρή λύση και σαφείς διατυπώσεις, οι οποίες θα δώσουν το σήμα, στις αγορές, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό, σταθερό, αξιόπιστο οικονομικό κλίμα. Ακριβώς για να συμβάλλει στη μεγέθυνση, δηλαδή για την ανάπτυξη την οποία συζητάμε. Σας θυμίζω επίσης ότι από πολύ παλιά ήμασταν αντιπολίτευση ακόμα. Η θέση μας ήταν ότι η αποπληρωμή του χρέους να γίνεται με ρήτρα ανάπτυξης. Αυτό είναι παλιά θέση μας, δεν είναι καινούργια. Έρχεται λοιπόν σήμερα μια γαλλική πρόταση να γεφυρώσει μερικές διαφορές μεταξύ των Ευρωπαίων και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που ήταν και η αιτία καθυστέρησης και της επικείμενης αξιολόγησης. Λοιπόν, τη γαλλική πρόταση, δηλαδή είναι μια βάση συζήτησης. Βεβαίως και είναι βάση συζήτησης. Προσθέτει ένα καινούργιο δεδομένο το οποίο δεν υπήρχε στην προηγούμενη πρόταση, γιατί και εμείς την θέλουμε αυτή την παράμετρο. Όταν λέμε λύση με ένα βιώσιμο τρόπο και οριστικό, τι εννοούμε? Ότι αν δεν έχεις ανάπτυξη, προφανώς πόσο θα στύψεις τη φορολογία ή τους εργαζόμενους? Δεν έρχεται ανάπτυξη μέσα από αυτόν τον δρόμο. Ανάπτυξη έρχεται όταν αυξήσεις, αποτυπώνεται μάλλον, να έχεις αυξήσει και το ΑΕΠ σου. Για να συμβούν αυτά τα πράγματα απαιτείται σταθερότητα στο οικονομικό περιβάλλον. Αυτό λοιπόν το σήμα που περιμένουμε από αυτό το Eurogroup είναι να δώσει ακριβώς το σήμα τέτοιο, ούτως ώστε και να ανοίξει το δρόμο για την πιθανή ποσοτική χαλάρωση, η οποία επίσης είναι ένα καλό σήμα προς τις αγορές. Αυτά προσδοκούμε σήμερα, αυτό προσδοκούμε να είναι το αποτέλεσμα. Τώρα με ποια τεχνική, με ποιο μείγμα, με ποια διατύπωση, είναι πάνω δεν στο μπορώ τραπέζι, να σας το πω, είναι όλο αυτό, στο τραπέζι και συναξιολογούνται και θα συναξιολογηθούν φυσικά και αύριο. Θα θέλαμε ένα σχόλιο. Με αυτή το Σόιμπλε, ο οποίος επιχεί να κάνει και χιούμορ, κάνοντας έτσι, ανοίγοντας ένα θέμα, ας πούμε, πάει και ρωτάει τη Μέρκελ, λέει ο Τσίπρας, αν έχει ένα πολύ καλό υπουργό οικονομικών κλπ. Εντάξει. Τι είναι αυτό μία μέρα πριν? Ότι τι ήταν, είναι αυτή η δήλωση, δηλαδή, τι έρχεται να εξυπηρετήσει? Αυτή λέει δήλωση, ταυτόχρονα στην κοιτάξτε, άλλη παράγραφο, ναι, θα βρούμε λύση κλπ. Αλλά βάζει και ένα ζήτημα. Δεν έχει γίνει κανένα καινούριο δράμα σήμερα. Αυτή η δήλωση του κυρίου Σόιμπλε σήμερα σήμαινε ό,τι σήμαιναν και διαχρονικά οι δηλώσεις του. Και επίσης, μία μέρα πριν, έχει κάνει αυτή τη δήλωση και άλλη μία. Ότι είμαι πολύ πεισμένος ότι η λύση θα βρεθεί αύριο που θα ικανοποιεί το ζητούμενο. Έχει κάνει και τις δύο δηλώσεις. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει λογική που λέει πρώτον διέρε και βασίλευε. Γιατί ο κ. Τσίπρας βεβαίως τηλεφωνεί στην ομολογό του. Πού θα τηλεφωνήσει ο Πρωθυπουργός της χώρας? Δηλαδή τηλεφωνήσει στην ομολογό φαντάζομαι του. Φαντάζομαι όπου θέλει. Και φυσικά και θα το κάνει. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή για το αυτονόητο συζητάμε. Αυτό προσπαθώ να δούμε. Να καταλάβουμε τι επιχειρεί να κάνει. Προσπαθεί δηλαδή τι. Είναι απλώς μια κουβέντα τώρα πάνω σε μια συζήτηση στο πόδι. Αν σας θυμίσω τον περσινό Μάιο, που ήταν ακόμα πιο δραματικό, με πολύ έτσι ισχυρότερο παρασκήνιο τις τελευταίες μέρες
και μεγάλο διάστημα βεβαίως. Και επιτεινόταν όλο αυτό το κλίμα όσο φτάναμε κοντά στο να γίνει το Eurogroup που ήταν ένα επιτυχημένο ομολογουμένος πάλι Eurogroup σε σχέση με αυτά που περιμέναμε το Μάιο του 2016. Να κάνουμε τη γέφυρα έτσι, τώρα με τα δικά σας θέματα. Δηλαδή ανάπτυξη είπαμε, πάμε διοικητική ανασυγκρότηση. Να δούμε λοιπόν τι σημαίνει ένα πρόγραμμα που βάζετε μπροστά, τι μπορεί να αλλάξει, γιατί το θέμα του δημοσίου είναι κομβικό θέμα σε σχέση με τη ματιά που δίνει τόσο αξιωματική αντιπολίτευση στον τρόπο ανάπτυξης του, πώς θα πρέπει να περπατήσει και μοιάζει να έχετε διαφορετική θέση. Και όχι μόνο μοιάζει αυτό, ή έχετε. Κυρία Γεροβασίλη, σας κατηγορούν. Σας κατηγορούν ότι ο μοναδικός τρόπος, το μόνο μοντέλο ανάπτυξης το οποίο έχετε ως κυβέρνηση είναι ένα κομματικό. Ένας κομματικός υπερτροφικός δημόσιος τομέας. Εντάξει, ότι γίνονται, ότι γίνονται συνεχώς κομματικές προσλήψεις. Ότι διάβασα τα επιχειρήματα του κυρίου Γιωργαντά προχθές, πότε ήταν, του αρμόδιου τομέαρχη της Νέας Δημοκρατίας, όπου σας είπε ότι όντως στείνεται ένα κομματικό κράτος και ανέφερε όμως και στοιχεία. Έφερε διάφορα στοιχεία, ότι λέει τον Οκτώβριο του 2015 οι προσλήψεις ήταν 598.893, το Μάρτιο του 2017 λέει 598.792. Πού είναι αυτό το 1 προς 5, ο κανόνας? Δεν μας απαντάει που βρήκε τη διόκουση του δημοσίου όμως. Ότι όταν τα νούμερα αυτές είναι οι προσλήψεις, ότι θα γίνεται μία πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις. Εντάξει. Λοιπόν, είναι μια σειρά λοιπόν από ερωτήματα. Να τα βάλουμε ένα-ένα να τα αποκωδικοποιήσουμε. Αγνοεί μερικά πράγματα. Πρώτον, ή παρακάμπτει μερικά πράγματα η συγκεκριμένη δήλωση. Ότι ο κανόνας προσλήψεων αποχωρήσεων, μάλλον ναι, προσλήψεων αποχωρήσεων, ήταν 1 προς 5, έγινε 1 προς 4 για το 2017 και είναι 1 προς 3 για το 2018. Μέσα στο τριετές πλάνο ανάγκη, το οποίο... Το έχει ανάγκη το δημόσιο. Ορίστε. Έχει ανάγκη το δημόσιο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λοιπόν, αυτό είναι και, και θεσμική υποχρέωση. Ξεκίνησα από εδώ γιατί ήταν συγκεκριμένο το ερώτημα για τη συγκεκριμένη παράμετρο. Πάμε να δούμε. Πάμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος εμφανίζει σειρά παθογενειών οι οποίοι έρχονται από παλιά και βεβαίως είναι και βαθιά ριζωμένα και δεν είναι εύκολο να ανατραπούν από τη μία μέρα στην άλλη. Το ελληνικό δημόσιο είναι δυσκίνητο, αργή, καθυστερεί, είναι και χρονοβόρο αλλά και κοστοβόρο. Με ποια έννοια? Ότι έχει μια αυξημένη γραφειοκρατία και πολλαπλούς μηχανισμούς οι οποίοι δημιουργούν και κόστος. Και πολλές άλλες που εδώ πέρα αν αναλύουμε θα βρούμε παθογένειες, θα τις περιγράφουμε για ώρες. Ποιος λοιπόν φταίει γι' αυτό? Φταίει ο εργαζόμενος ο οποίος βρίσκεται ένα θεσμικό πλαίσιο συγκεκριμένο? Φταίτε εσείς που δεν το αλλάζετε τόσο καιρό? Προφανώς. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα για να αλλάξουμε και να εμφανίσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα μια τελείως διαφορετική εικόνα του δημοσίου. Ένα δημόσιο το οποίο μέσα σε όλα τα άλλα και αναξιοκρατικό. Με ευθύνη φυσικά διαχρονική των κυβερνήσεων. Ερχόμαστε εδώ σήμερα λοιπόν και λέμε: χρειάζεται κράτος, χρειάζεται δημόσιο δηλαδή. Η μία σοβαρή αντιπαράθεσή μας με την φιλελεύθερη άποψη και σκληρή άποψη, την οποία όχι μόνο έχουμε. Που λέει λιγότερο δημόσιο. Έχουν λιγότερο, εφαρμόσει. Λιγότερο κράτος. Υπουργός στην αντίστοιχη θέση που είμαι εγώ σήμερα, πριν να είμαστε εμείς κυβέρνηση, ήταν ο κ. Μητσοτάκης. Και εφήρμοσε μια πολιτική μείωση του κόστους του δημοσίου, χωρίς να αγγίξει τίποτα άλλο, καμία άλλη παθογένεια, η οποία σήμαινε οριζόντια. Απολύσεις ανθρώπων και μηχανισμούς και δομήθηκαν και μηχανισμοί απολύσεων. Να υπάρχει ένας αυτοματισμός δηλαδή, όπως η διαθεσιμότητα, σας θυμίζω, η γνωστή τότε κινητικότητα κλπ. Ήρθαμε λοιπόν εμείς. Για μας αυτό δεν είναι αποδεκτό. Πρώτον, έγινε την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Εφαρμόσαμε, ανατρέψαμε όλο το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο είχε αυτόν τον τιμωρητικό χαρακτήρα απέναντι στους εργαζόμενους και μάλιστα με το να τους διώχνουν και στα σπίτια τους και να κλείνει δομές ολόκληρες. Σας θυμίζω το κλείσιμο της ΕΡΤ, σας θυμίζω τις καθηγητών στα ΕΠΑΛ, σχολικών φυλάκων, καθαριστριών, καθηγητών στα ΕΠΑΛ κλπ. Το δομές οι οποίες κλείναν σε μία μέρα, όχι επειδή αξιολογήθηκαν και βρέθηκαν περιττές. Δεν υπήρξε κανένας Έλληνας πολίτης που να πει δεν θέλει σχολικό φύλακα να περνάει το δρόμο το παιδί του το πρωί που πηγαίνει στο σχολείο, για δημοτική αστυνομία κλπ. Αυτή λοιπόν είναι μια τέτοια πολιτική, εφαρμόστηκε και μια τέτοια συνταγή και αυτό ακριβώς εννοούν. Δηλαδή εκχώρηση υπηρεσιών του δημοσίου τομέα στον ιδιωτικό τομέα. Απέφερε και αποφέρει αποτέλεσμα αυτό? Κοιτάξτε, κατηγορούμαστε ότι διωγγώνουμε το δημόσιο που, όπως λέει και η διατύπωση της ερώτησης που κατατέθηκε,
δεν διωγγώθηκε, παρέμεινε σταθερό. Είναι αρκετό. Είναι μεγάλο ή είναι μικρό αυτό το οποίο παρέμεινε? Κατά την άποψή μου είναι λιγότερο από όσο χρειάζεται. Διότι να θυμίσουμε εδώ, όταν λέμε δημόσιο, για να γίνεται και σωστά το αντανακλαστικό, για να μην είναι και τόσο πολύ εύκολος ο κοινωνικός αυτοματισμός, ο οποίος χρησιμοποιείται τη βάση τον ιδιωτικό τομέα απέναντι στο δημόσιο. Είναι δύο τομείς απέναντι αυτοί. Η δική μας άποψη λέει όχι. Ο ένας παίζει το ρόλο του και ο άλλος παίζει το δικό του ρόλο και θα πρέπει υγιώς να συνυπάρχουν για το καλό αυτού του τόπου με τρόπο που ο ένας δεν θα επιβαρύνει τον άλλον ή ο ένας δεν θα τρώει από τον άλλον. Διότι σας θυμίζω ότι δεν είχαμε μόνο ένα τέτοιο δημόσιο, είχαμε και ένα σκληρά κρατικό διότι ιδιωτικό τομέα, ο οποίος δεν προσέφερε αυτά τα οποία έπρεπε να προσφέρει στη χώρα. Ναι, ο κρατικοδίωτος όμως τομέας, λοιπόν, ωφελούσε αυτό το αντανακλαστικό. Το δημόσιο αφορά περισσότερο και δεν κόσμο, τους ωφελούσε. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν ωφελούσε τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Θα θυμίσω ότι όταν μιλάμε δημόσιο κάτι. Εννοούμε. Τι θα αλλάξει, κύριε Γεωργοσύλη μου, τι θα αλλάξει? Όχι, κοιτάξτε, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να τα πω αυτά γιατί ο κοινωνικός αυτοματισμός δουλεύει και σήμερα και οφείλω να το πω διότι πρέπει να το πω. Ούτε συζήτηση, ασφάλως. Είναι αλήθεια ότι ο ιδιωτικός τομέας στενάζει. Οι εργαζόμενοι στο ιδιωτικό τομέα είναι στην πρώτη γραμμή, έχουν υποστεί τα πάνδυνα. Βεβαίως. Και ο δημόσιος λοιπόν δεν είναι απέναντι με τον παλιό, ούτε ο ένας κλέβει θέσεις από τον άλλον. Επίσης, μετρήθηκε και το ότι γιατί καθέναν που απολύθηκε από το δημόσιο έχαναν ταυτόχρονα τρεις από τον ιδιωτικό τομέα τη δουλειά τους. Ναι. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Είναι η σύνδεση που υπάρχει στην οικονομία. Ναι, βεβαίως. Διότι είναι μια εύκολη ρητορική αυτή. Κλείστε το δημόσιο για να σωθεί η οικονομία. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια πραγματικά. Ναι. Επομένως, θέλουμε ένα δημόσιο πόσο, τόσο όσο χρειάζεται. Πόσους γιατρούς θέλουμε, όσους χρειάζονται. Πόσους καθηγητές και δασκάλους θέλουμε, όσους χρειάζονται. Τους έχουμε? Όχι. Άρα πρέπει να τους πάρουμε. Δεν τους έχουμε. Πρέπει να... Σας αφήνουν οι θεσμοί να τους πάρετε? Έχουμε λοιπόν δεσμεύσεις από τη μία πλευρά, από την πλευρά του μνημονίου, από την άλλη πλευρά πραγματικά στα στενά οικονομικά της χώρας. Διότι μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για χώρα την οποία παραλάβαμε πτωχευμένη. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αν εγώ μπορώ να σκεφτώ ότι αύριο χρειαζόμαστε άλλους 1000 γιατρούς, μπορούμε εύκολα να τους πάρουμε. Κάνουμε όμως προσπάθεια και δίνουμε προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες είναι βεβαίως ότι ξεκινήσαμε και αποδεικνύεται με μια σειρά προκηρύξεων για τον τομέα της υγείας αρχικά, αλλά και να στήσουμε και άλλους μηχανισμούς. Δηλαδή λέμε, δεν έχουμε ελεκτικούς μηχανισμούς. Διαμαρτύρονται, δεν ελέγξατε, διαμαρτύρονται και οι Έλληνες πολίτες και οι αντιπολίτες μας κάνουν κριτική. Έχετε υποστελεχωμένα τα νοσοκομεία, έχετε υποστελεχωμένα τα σχολεία, έχετε υποστελεχωμένα τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς και άλλες δομές, οι οποίες είναι αλήθεια. Πολύ απαραίτητες. Από την άλλη πλευρά, λοιπόν, από την άλλη, μας κατηγορούν ότι υπερστελεχώνουμε. Ή το ένα συμβαίνει ή το άλλο δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο μαζί, είναι παρανοϊκό. Πώς θα το αντιμετωπίσετε, γιατί σε όλα αυτά τις ελλείψεις, στην απάντησή σας παρακαλώ να συμπεριλάβετε και το εξής. Υπάρχει και αυτό που λέμε ένα γερασμένο προσωπικό στο δημόσιο. Ακριβώς επειδή έχουν να γίνουν οι προσλήψεις και δεν γίνονται στον βαθμό που θα έπρεπε, όπως εσείς λέτε. Που να μπορεί να ανταποκριθεί. Για παράδειγμα, θα σας φέρω την ανάλυση του Κανέπιασε που ήταν σε σχέση με το θέμα της παιδείας. Μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρεφών νηπιαγωγών ηλικιακά είναι στα 46, στα 47 βεβαίως. Χρόνια. Κάπου εκεί ο μέσος όρος όλων των δηλαδή, 47 χρονών, όλων. Μία γυναίκα. Να κάτσει να ασχοληθεί με παιδιά δάκια προσχολικής ηλικίας και δεν παίρνουν νέοι άνθρωποι και παίρνουν και άνθρωποι χωρίς δουλειά. Τι σημαίνει λίγο λοιπόν. Και για την ανεργία των νέων, βεβαίως. Αλλά τι σημαίνει και για την απόδοση του δημόσιου τομέα. Φυσικά. Και κάτι άλλο που θέλουμε, που το έχει ανάγκη η χώρα σήμερα να περάσουμε και μπροστά. Δηλαδή, μιλάμε σήμερα για τις ανάγκες της ψηφιακής οικονομίας. Χωρίς ψηφιακές δεξιότητες, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Και θα πάρουμε τους μεγάλους υπαλλήλους, τους παλιούς, να τους εκπαιδεύσουμε σήμερα? Ή θα πρέπει να μπει και ένα νέο αίμα μέσα για να μπορέσει να τροφοδοτήσει τις ανάγκες? Γιατί χρειάζεται και ο παλιός και ο καινούργιος. Η υποστελέχωση και το γερασμένο λοιπόν, προσωπικό. Αυτά όλα λοιπόν προσπαθούμε με ένα σχέδιο το οποίο έχουμε κάνει, έχουμε οργανώσει ένα τριετές πλάνο προσλήψεων. Εξαιρουμένων των επιγουσών αναγκών φυσικά και τα λοιπά, το οποίο δεν καλύπτεται από αυτό το πλάνο, για να μπορέσουμε σταδιακά να εξορθολογήσουμε όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Και σας θυμίζω ότι από το 9, από το 11 ας πούμε, μέχρι το, από το 10 μέχρι και το 15, ενώ υπήρχε δυνατότητα προσλήψεων περιορισμένου αριθμού στο δημόσιο, με τον κανόνα τον οποίο περιγράφουμε, το 1 προς 5, δεν έγινε ναι. καμία. Δεν Υπουργέ. Έγινε καμία. Αυτό σήμαινε ότι αυτά τα χρόνια, τα καθοριστικά περίπου
περίπου, ήταν 6-7 στα αλήθεια χρόνια, συνέβησαν και όλα αυτά τα οποία λέτε. Το ένα λοιπόν είναι αυτό που αφορά το ανθρώπινο δυναμικό. Πάμε λοιπόν στο άλλο που δεν είναι το ανθρώπινο δυναμικό, υπάρχουν και άλλα εδώ. Έχουμε ολοκληρώσει, όχι τώρα, από πριν, ένα σχέδιο διοικητικής μεταρρύθμισης, το οποίο έχει δύο βασικά σκέλη. Το ένα απευθύνεται στο εσωτερικό της διοίκησης, προκειμένου να την κάνει αυτή αξιοκρατική. Δηλαδή, έχουμε ξεκινήσει από τον προηγούμενο μήνα κρίσεις στο δημόσιο και αξιολογήσεις, οι οποίες έχουν να συμβούν 7 χρόνια. Έχουν προϊσταμένους, κατανάστες κλπ. Σε αντίθεση όμως με τους εργαζόμενους, με σωματεία. Κοιτάξτε, εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι δεν είναι στα. Να σας πω τι είναι, γιατί έχω κάνει πάρα πολλές συζητήσεις. Για να δούμε λίγο. Και με τα όργανα του. Το θέμα της αξιολόγησης, δηλαδή του. Να σας πω. Των ανθρώπων. Υπάρχει ένα βασικό επιχείρημα από πλευρά σας που λέει ότι ξεκινάτε τις κρίσεις του προσωπικού χωρίς να έχουν προηγηθεί αξιολογήσεις των. Δομών. Όχι των δομών, γιατί αυτό γίνεται ταυτόχρονα. Ναι. Θα σας εξηγήσω. Ναι. Αυτό γίνεται ήδη. Χωρίς να έχουν αξιολογηθεί οι προϊστάμενοι τους οι οποίοι θα τους ελέγξουν. Ναι. Βεβαίως, διότι 7 χρόνια δεν έχουν γίνει κρίσεις και υπάρχουν το μεγαλύτερος αριθμός προϊσταμένων διευθυντών κτλ. Στο δημόσιο είναι κατόπιν αναθέσεως. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης τους ανέθεσε σε μία νύχτα, σας θυμίζω, όταν χανόταν οι εκλογές το Δεκέμβρη του 2015. Και δεν έχουν γίνει κρίσεις καθόλου. Ναι, επειδή τώρα όμως συζητάμε για μια αξιολόγηση που είναι του προηγουμένου έτους, θα αξιολογηθούν από προϊσταμένους οι οποίοι ήταν εκεί. Δεν μπορούσε να αξιολογήσει προϊστάμενους οι οποίοι δεν ήταν εκεί, και εκ του νόμου δηλαδή. Αυτό λοιπόν είναι ένα δίκαιο. Είναι το μόνο που βρίσκω να πατάει βάζει, σε μια λογική. Βάζει ένα ζήτημα, ναι. Ωστόσο, δεν γίνεται να το διορθώσουμε το παρελθόν. Ναι. Και από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν και από τα πάνω με τις κρίσεις γενικό, με τις κρίσεις και είμαστε ήδη σε εξέλιξη της κρίσης των γενικών διευθυντών για να πάμε σε και όλη τη βαθμίδα της δημόσιας διοίκησης, η οποία για πρώτη φορά επίσης γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια, με σαφείς νόμους καθορισμένους από δικό μας νόμο και επίσης για πρώτη φορά αυτό το κομματάκι που λέγεται συνέντευξη που άφηνε πάντα το παραθυράκι για να είναι τα κριτήρια. Να είναι υποκειμενικά. Αυτό για πρώτη φορά έχουμε κάνει δομημένη συνέντευξη που κυκλοφορεί και σε φυλάδιο και βρίσκεται και στο διαδίκτυο. Κυρία Γεροβασίλη, λοιπόν, τι γίνεται με τους συμβασιούχους? Θα σας πω και αυτό, αλλά θέλω να σας ολοκληρώσω κάτι άλλο που θεωρώ σημαντικό, γιατί είπαμε το ένα σκέλος αφορά τη δημόσια διοίκηση, το άλλο σκέλος αφορά τη σχέση δημόσιας διοίκησης και κοινωνίας. Δηλαδή ο πολίτης να καταλάβει ότι εδώ κάτι άλλο συμβαίνει. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε επίσης ξεκινήσει και υλοποιούμε. Σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα αποτυπωθεί και δεν αποτυπώνεται γρήγορα, διότι αυτό βασίζεται σε ψηφιακά συστήματα. Λέγεται απλουστεύσεις διαδικασιών, λέγεται κωδικοποιήσεις νομοθεσίας, αυτά τα οποία ταλαιπωρούν δηλαδή, και απλοποίηση με έναν τρόπο τέτοιο που ο καθένας πατώντας ένα κουμπί να μπορεί να πάρει τα έγγραφα που χρειάζεται ή να πηγαίνουν αυτόματα σε μια υπηρεσία που τα χρειάζεται, γλιτώνοντας όλη αυτή την γραφειοκρατία, η οποία να σας θυμίζω ότι μόνο σε χαρτί στοιχίζει περίπου 400 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι, αλλά τι σημαίνει σταθερό περιβάλλον, για να το μπλέξουμε έτσι με την ανάπτυξη. Τι σημαίνει σταθερό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα? Η ευελιξία δηλαδή, λοιπόν δημιουργείται σημαίνει. Δημιουργείται ένα δημόσιο το οποίο έρχεται να υπηρετήσει λογικές σε ποια κατεύθυνση? Οι ανάγκες του πολίτη και της επιχείρησης. Εδώ δηλαδή, είναι οι ίδιες. Οι ανάγκες δηλαδή των πολιτών. Ταυτίζονται. Πολύ συχνά. Με επιχειρηματικά πολίτες, συμφέροντα και λογικές. Δεν μιλάω για τα επιχειρηματικά, μιλάω για τις επιχειρήσεις. Λοιπόν, δεν μιλάω για τα συμφέροντά τους, διότι. Αλλιώς δεν στείλει επιχείρηση το δημόσιο. Κοιτάξτε, ο ιδιωτικός τομέας προφανώς θα το κάνει, δεν το συζητώ. Πώς θα το παντρέψουμε τώρα? Εμείς επειδή θέλουμε λοιπόν τον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα υγιή και θέλουμε να διευκολύνουμε και τις νέες επιχειρήσεις κλπ. Αλλά και τις παλιές. Δεν πρέπει να τους ταλαιπωρούμε με γραφειοκρατία. Το κομμάτι του κράτους. Να μην τους ταλαιπωρεί με γραφειοκρατία. Δηλαδή να θες μια αδειοδότηση και να την παίρνεις σε ένα χρόνο ή δύο. Αυτά θα πρέπει να τελειώσουν. Πάμε να μας πείτε λίγο, σας παρακαλώ, και για τι γίνεται με τους συμβασιούχους. Βεβαίως. Μια κουβέντα. Γιατί έγινε και εκεί κόντρα μεγάλη. Γίνεται. Και έγινε. Και έγινε. Έγινε. Στον αέρα, ναι. Συμβασιούχοι. Συγκροτημένη λογική και πρακτική εκ μέρους φιλελεύθερων πολιτικών έλεγε ότι αντί να έχω σταθερά μόνιμους εργαζόμενους που να τους βάζω με μια σειρά, με μια λογική εκεί που είναι οι ανάγκες του κράτους, αλλά που ο μόνιμος εργαζόμενος τι προσόν παρέχει προς τον πολίτη, προς την κοινωνία, τι, μάλλον
τι παρέχει περισσότερο από αυτόν που δουλεύει 8 μήνες και φεύγει, ότι καταρχήν μπορεί να ξέρει τη δουλειά. Δεύτερον, μπορεί να επιμορφωθεί. Τρίτον, μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες της υπηρεσίας. Ένας υπάλληλος ο οποίος μπαίνει για 8 μήνες, πολύ συχνά. Ναι, θέλει να πείτε ότι μέχρι να μάθει έχει βγει. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν, ο ευέλικτος λοιπόν, ευέλικτος λέγεται αυτό, γιατί έχουν και ωραίες εκφράσεις όλα αυτά. Ναι. Ναι. Λοιπόν, σαν το ακροτήριο της καλής ελπίδου ένα σωστά, πράγμα. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, αυτές οι ευέλικτες μορφές εργασίας λοιπόν ήταν συγκεκριμένη επιλογή. Ναι. Βοήθησε αυτό? Κατά την άποψή μου, όχι. Ούτε την παραγωγή του έργου την οποία έχουμε ανάγκη, ούτε και τους εργαζόμενους, τους οποίους όλοι όμως θέλουμε να δουλεύουν με ασφάλεια και σε ένα περιβάλλον όπως πρέπει να είναι ένας εργαζόμενος. Δημιούργησε λοιπόν μια κατάτμιση εργασιακών σχέσεων μέσα στο δημόσιο τομέα, η οποία δεν είναι ούτε ανεκτή, ούτε βοηθάει, ούτε βοηθάει στην παραγωγική ανασυγκρότηση του κράτους, άρα και της χώρας, μέσω και αυτής της δομής της δουλειάς αυτού του Υπουργείου δηλαδή. Αυτό λοιπόν το θέλουμε? Όχι. Κοστίζει? Ναι. Πόσο? Περίπου όσο και ο μόνιμος. Και κάθε φορά πρέπει να γίνονται διαγωνισμοί που κρατάνε για 6-8 μήνες, προκειμένου κάποιος να εργαστεί για 8 μήνες. Ωραία. Ποιος δεν σας αφήνει να τα κάνετε τώρα αυτά? Γιατί λέτε ότι λοιπόν, θέλετε. Αλλά δεν βλέπω να γίνεται. Σας πω. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχει και σύνταγμα που μιλάει για τις μετατροπές συμβάσεων. Δηλαδή, αν μπορεί ένα εργαζόμενο ο οποίος έχει μια σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου να του μετατρέψει σε μόνιμη σχέση εργασίας. Αυτό έχει προβλήματα. Έχει προβλήματα από το νομικό μας σύστημα και βεβαίως το ένα κομμάτι δυσκολίας, και το άλλο κομμάτι δυσκολίας είναι ο αριθμός. Δηλαδή, σήμερα ο αριθμός των συμβασιούχων στη χώρα, και δεν μιλάω για αυτούς οι οποίοι έρχονται με προγράμματα ΕΣΠΑ, που είναι αρκετοί, είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες, αλλά αυτό έτσι θα έτσι είναι. Δηλαδή, για να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα, θα υπάρχουν και κάποιοι εργαζόμενοι. Δεν μιλάω για έκτακτες ανάγκες, δηλαδή υπηρεσίες, μιας υπηρεσίας καθαριότητας ένα Δήμο, που το καλοκαίρι αυξάνονται και παίρνει και μερικούς συμβασιούχους για το καλοκαίρι παραπάνω. Μάλιστα. Δεν μιλάω γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, που είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες, δεν είναι εύκολο και από τα δημοσιονομικά της χώρας την άλλη μέρα το πρωί να μεταπέσουν σε μια άλλη εργασιακή σχέση. Επειδή όμως εμείς αυτό θέλουμε να το λύσουμε, και θα έρθει η στιγμή που θα το λύσουμε, προσπαθούμε να βρούμε μια λύση, ναι, η οποία να είναι οριστική και να μην ανακυκλώνει επίσης πρόβλημα. Δηλαδή ποια? Θα σας θυμίσω. Κοιτάξτε, θα την ανακοινώσουμε όταν θα την βρούμε. Μάλιστα. Δεν μπορώ να την ανακοινώσω σήμερα. Αυτό ήθελα, ναι. Λοιπόν, αλλά μερικά υπουργεία μαζί, με την ίδια στόχευση και με την ίδια αγωνία πραγματικά, δουλεύουμε προκειμένου να εξευρεθεί αυτή η λύση. Αυτό έχουμε ανακοινώσει και αυτό είναι γνωστό ότι γίνεται, ότι προσπαθούμε να κάνουμε. Διότι έρχεται ο άλλος, ας πούμε, για 8 μήνες δουλειάς και στους 8 μήνες θα φύγει. Θα πρέπει να πούμε εδώ επίσης ότι αυτό που μας κατηγορούν, θα απολύσετε τους συμβασιούχους κλπ. Δεν πρόκειται περί απολύσεως. Ένα συμβασιούχος που ξέρει ότι πήγε 8 μήνες, όταν λύγει η σύμβασή του, δεν απολύεται. Έχει ολοκληρωθεί η σύμβασή του. Καλά, αυτό πάντα έλεγε. Όλες οι κυβερνήσεις αυτό λέγανε. Είναι διαφορετικό. Βασίλη, έληξε η σύμβασή σου, λοιπόν, πήγαινε στο σπίτι σου. Σας είπα όμως. Αν όμως έχει πάγιες και διαρκείς ανάγκες στην επιχείρηση, δηλαδή ξαναφέρει για την ίδια θέση άλλο. Θα έπρεπε αυτός ο άνθρωπος να μην είναι με σύμβαση. Αυτό λέω. Και αυτό ακριβώς. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια αυτά τα οποία σας περιγράφω. Γι' αυτό είναι δύσκολο, γι' αυτό δεν έχει συμβεί ήδη. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτό θα το βρούμε και θα επιληθεί με τον σταδιακό τρόπο. Μακάρι να λυθεί αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πάμε ξανά στο Λονδίνο.